Χαίρετε. Λοιπόν, για πάμε στα άγρια παιδιά. Άγρια παιδιά, θα δούμε, θα δούμε αύριο τι θα γίνει σε σχέση θα με μας αυτό. Θα μα πει και ο κ. Μαμουλάκη, Έχουμε... θα έχει ενδιαφέρον Φυσικά. να το σχολιάσει. Σα ακούμε. Ε... Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι αν μη τι άλλο έχουμε μια επιστροφή ε, της λεγόμενης που λέμε Πολακιάδας. Σας έχει ενδιαφέρον ε, μετά την πρώτη και όλα σύγκρουση μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευσης για το θέμα του κυρίου Πολάκη στην ε, Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία έχει πει το πρώτο ναι ε, που προς την άρση της βουλευτικής ασυλίας του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. Ε, αφορά να θυμίσουμε δύο υποθέσεις ε, που αφορούν στον ε, Παύλο Πολάκη. Η μία είναι είναι Η καταγγελόμενη από τον α, κεντρικό τραπεζίτη, από τον επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδα, τον κύριο Γιάννη Τουρνάρα, για καταγραφή, α, συνομιλία μεταξύ του και α, η τιμήνιση, για συγκοφαντική δυσφήμιση που έχει υποβάλει ο πρώην πρόεδρος των εργαζομένων του Κέλπνο, ο κύριος Σταμάτης Πουλή. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον α, αναφορικά με το ποια θα είναι η στάση του Αλέξη Τσίπρα, του α, Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πράξει, αν τι θα του τόνου, αν α, 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 θα υποστηρίξει τον Παύλο Πολάκη. Κοίτα, η ιστορία θα μιλήσει έχει δείξει... καταρχάς. Πληροφορίες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τοποθετηθεί. Τώρα, αν τοποθετηθεί, το ερώτημα θα είναι πώς θα συμβεί αυτό. Θα υψώσει του τόνου στα... Η ιστορία έχει δείξει ότι έχει υποστηρίξει στις δύσκολες στιγμές τον Παύλο Πολάκη, πολύ μεσθένος κιόλας. Η κυβέρνηση από την πλευρά τη και ο κυρίακο Μητσοτάκη έχουν διαμηνήσει ότι είναι ζήτημα της Βουλή, δεν υπάρχει κάποιο ρευανσισμό εδώ. Είναι ότι θα πάει η όλη υπόθεση σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και αυτό μάλιστα το έχουν ανακτήσει ω φάρο και πηξίδα εν ώψη τη επόμενη τετραετία. Ε, τώρα υπήρχε αυτή και αυτή η διαφωνία μεταξύ κυβέρνηση ε, και ΣΥΡΙΖΑ για το, με, το ποιο, με ποιον τρόπο ε, θα χειριστούν ε, το θέμα ε, Πολάκη, αν θα η κυβέρνηση με το άρθρο 62 για την πλευτική ασύλια Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι πρέπει να είναι το άρθρο 86 Περιεθύνη υπουργών, πάντως ο κύριος Πολάκης δεν το είχε πάρει ε, πάρα πάρα πολύ Καδάπε, ε, το όλο θέμα τη ασλύλη. Το είχε κάνει και κάποιες αναρτήσεις με το ε, γνωστό αψή του ύφο. Ε Καλώ τα Παιδιά, ότι αγνόησαν οι εισαγγελίε και είχε κάνει και μια χμή που του ότι ε, ήταν υπουργό τότε που ε, ε, ουσιαστικά καταγγέλθηκαν αυτά τα αδικήματα εντό εισαγωγικών όπω είχε γράψει και ο στο Facebook. Αναμένουμε να δούμε αύριο που λογικά θα έχουμε καλύτερη εικόνα και λεπτομέρειε. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Ιβόνη πολύ.